Αλέξανδρε, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σου. Είδαμε όμως στο πρώτο ημίχρονο ότι σας έβαλε δύσκολα η Χρυσούπολη. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Χρυσούπολη πραγματικά μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια. Ήθελε πολύ αυτό το παιχνίδι. Πολύ αυτό το παιχνίδι, αλλά το ίδιο το θέλαμε και εμείς. Στο πρώτο όντως δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Ειδικά στις επαφές τους, στις κόντρες ήταν πάρα πολύ δυνατοί τα αντίπαλα παιδιά. Και γι' αυτό πήγαμε στο σκορ πίσω στο ημίχρονο. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε την εικόνα μας και πήραμε δίκαια μια νίκη. Είδαμε χθες ότι ο Άγιαξ έφερε ισοπαλία με την. Με τη Λαύρα. Με τη Λαύρα. Πιστεύεις ότι έχει καθαρίσει η πρώτη θέση? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Θα γελάγαμε στους εαυτούς μας αν το πιστεύαμε. Ο Άγιαξ είναι μια πολύ ποιοτική ομάδα. Περιμένουμε πώς και πώς θα το παιχνίδι. Έφτασε η στιγμή να το κοιτάξουμε, να δούμε τι μπορούμε να καταφέρουμε. Θα είναι ένα πολύ ποιοτικό ντέρμπι. Το περιμένουμε πώς και πώς και ας κερδίσει ο καλύτερος. Okay. Ευχαριστώ πολύ. Διονύση, συγχαρητήρια για την νίκη της ομάδας σας. Συνεχίζετε στην πρώτη θέση. Δυσκολευτήκατε λίγο σήμερα. Ήταν όντως ένα πολύ δύσκολο μάτς με μια πολύ καλή ομάδα. Μας πίεσε πολύ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πιστεύω ότι κάναμε μια αξιόλογη προσπάθεια και καταφέραμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πόσα φάουλ τέτοια έχει εκτελέσει, κύριε Βαλή, γιατί όλοι στην εξέδρα το είχαν σίγουρο ότι θα μπει μέσα. Η αλήθεια είναι ότι το έχω δουλέψει αρκετά, έχω ξοδέψει ώρες, αλλά ήταν η πίστη που είχα εκείνη τη στιγμή και πιστεύω ότι ήταν για την ομάδα τελείως, ότι όλοι μαζί το βάλαμε, όχι εγώ. Τι ήταν αυτό που άλλαξε στο ημίχρονο, τι σας είπε ο προπονητής στο ημίχρονο και μπήκατε πιο γερά? Νομίζω ότι ήταν καθαρά θέμα ψυχολογίας. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν τόσο καλά, δεν είχαμε μπει ακόμα στο παιχνίδι. Στο δεύτερο που πιστέψαμε ήμασταν πιο συνειδητοποιημένοι και καταφέραμε να κάνουμε μια πολύ καλή προσπάθεια, να παίξουμε το ποδόσφαιρο που ξέρουμε και να πετύχουμε την νίκη. Τελικά την Κυριακή είναι το ντέρμπι με τον Άγιαξ. Το μυαλό σας βρίσκεται από σήμερα εκεί ή είναι σήμερα η μέρα ξεκούρασης και πανηγυρισμού? Κατευθείαν μπαίνουμε σε πρόγραμμα για το επόμενο παιχνίδι. Όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα, δεν ξεχωρίζουμε κανένα. Θα δουλέψουμε σκληρά στις προπονήσεις μας για να καταφέρουμε να είμαστε πολύ καλοί. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, φίλε.